Αυτό επιχείρησαν να περάσουν σε μαθητές σχολείων των Χανίων, εκπαιδευτικοί και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το περιβάλλον. Μία ξεχωριστή δράση στα Χανιά, και με αυτό το θέμα θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος, και με τη συμμετοχή μαθητών και συγκεκριμένα του Μουσικού Γυμνασίου Χανίων, του Δευτέρου Γυμνασίου και του Δευτέρου ΓΕΛ Χανίων. Σκοπός της δράσης η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με φόντο μια κλιματική κρίση την οποία διανύουμε. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Και να πάμε και στον κύριο Φώτη Ποντικάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΒΑΜΟΥ. Την καλησπέρα μας, κύριε Ποντικάκη. Καλησπέρα. Το κεντρικό σύνθημα από τη μία δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, κατανοητό, και από την άλλη βέβαια ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας θα πρέπει να εμπλακεί κατά κάποιον τρόπο στην γνωστή περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ναι, αυτό δεν είναι μόνο δική μας πρόταση. Αυτό είναι και πρόταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύσταση προς τα κράτη-μέλη από τον προηγούμενο Ιούνιο, που ότι πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να εμπλακούν και να στηριχθούν και μορφωτικά και με χώρο και χρόνο στο σχολικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να πραγματοποιήσουν δράσεις και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά για την κλιματική αλλαγή, για το θέμα της κλιματικής κρίσης, το μεγάλο ζήτημα της κλιματικής κρίσης, αλλά και για να ευαισθητοποιήσουν για τα θέματα του περιβάλλοντος. Για πείτε μας λίγο για τη δράση της Παρασκευής, σωστά. Την Παρασκευή ήταν η παγκόσμια μέρα δράσης για την κλιματική αλλαγή με πρωτοβουλία της Γκρέτα Στούνμπεργκ και των νέων που στελεχώνουν την οργάνωση Παρασκευές για το μέλλον, Fridays for Future. Υπήρχαν λοιπόν σε χιλιάδες πόλεις σε ολόκληρο το πλανήτη δράσεις που σχετικά με το θέμα της κλιματικής κρίσης, με κύρια συνθήματα το ότι δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, ότι να μπουν οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη και βεβαίως ότι θα πρέπει να δοθούν κλιματικές αποζημιώσεις στις φτωχές χώρες και στις φτωχές περιοχές του πλανήτη για την καταστροφή που έχει προκληθεί μετά από αιώνες λαϊλασίας και αιώνες καταστροφής του περιβάλλοντος από πλούσιες χώρες και από πλούσιες εταιρείες. Αυτό ήταν το κεντρικό πλαίσιο. Στα Χανιά τώρα αυτό που κάναμε ήταν με συνεργασία αυτών των σχολείων, του Μουσικού Σχολείου Χανίων, με συνεργασία Δευτέρου Γυμνασίου, του Δευτέρου Γενικού Λυκείου και του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, που βρίσκονται εκεί στην Οδό Κοραή, εκτός από το Μουσικό Σχολείο που μετακινήθηκαν οι μαθητές για να έρθουν εκεί. Οργανώσαμε μια δράση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 μαθητές. Και στη δράση αυτή, από τη μια φτιάξαμε μικρές κονκάρδες και μαγνητάκια για το ψυγείο με επαναχρησιμοποίηση υλικών με συνθήματα και εικόνες που έχουν σχέση με την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Κάναμε διάφορα παιχνίδια με γράμματα που σχηματίζανε το σύνθημα «No planet B, δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης», και βεβαίως ακούσαμε τραγούδια που παίξανε ζωντανά εκεί και τραγουδήσανε του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Το ερώτημα είναι πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά, ποια η αντίδρασή τους στο μέτωπο της κλιματικής κρίσης και με φόντο βέβαια τα εγκλήματα εντός και εκτός αγωγικών που κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι στο περιβάλλον. Πώς αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουν για την επόμενη μέρα, τι σας είπαν? Τα παιδιά βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Βλέπουν τα μαύρα μηνύματα για το μέλλον, αλλά απ' την άλλη εμείς αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το μέλλον, το μέλλον του νέφους, το μέλλον της καταστροφής, με ένα καλύτερο μέλλον το οποίο θα έχει περισσότερο πράσινο, θα έχει περισσότερη βιοποικιλότητα, δηλαδή περισσότερη ποικιλία ζώων και αυτών από το σημερινό, και δεν θα έχει αυτές τις ακραίες κλιματικές καταστάσεις που ζούμε σήμερα, δηλαδή από τη μια καύσωνες και την αφρικάνικη σχόλη να μας επισκέπτεται κάθε τρεις και λίγο, και από την άλλη απότομες και δυνατές βροχές και πλημμύρες που προκαλούν
καταστροφές για τους ανθρώπους. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, αλλά πρέπει να κινητοποιηθούμε, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε το πράσινο, τα δάση μας, και από την άλλη να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί να συνεχίζουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ποντικάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστώ θερμά.